Θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική προστασία. Θα συνομιλήσουμε με τον Διευθυντή Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Πρόεδρο Μασλανίδη. Κύριε Διευθυντά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Βακρατσά. Καταρχήν, στο επίπεδο 4 και η Περιφερειακή Ενότητα της Καστοριάς από αύριο Παρασκευή, και να δώσουμε λίγο και τις συμβουλές, τα μέτρα πρόληψης που πρέπει να χρησιμοποιούν και οι πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς με αφορμή ότι θα είναι στον κόκκινο συναγερμό και φυσικά και ποια είναι η εικόνα που έχετε όσον αφορά και τα μέτρα που εφαρμόζονται στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Ακριβώς, όπως ανακοίνωσε ο κ. Καρβαλιάς, από το πρωί της Παρασκευής και η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς ανεβαίνει στο τέταρτο επίπεδο αυξημένου κινδύνου. Όπως και η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, και ισχύουν τα μέτρα τα οποία ισχύουν για το τέταρτο επίπεδο αυξημένου κινδύνου. Δηλαδή, η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλους τους χώρους, είτε είναι εξωτερική χώρη είτε εσωτερική, αποφυγή συναθρήσεων και συγχρονισμού, αλλά και η απαγόρευση μετακίνησης πολιτών εκτός Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και Καστοριάς από την Παρασκευή το πρωί. Μάλιστα, κάποιος αν θέλει τώρα για να το κάνουμε ένα ξεκαθάρισμα, επειδή στις εισόδους και στις εξόδους των πόλεων και στην Εγνατία υπάρχουν τα περιπολικά οχήματα της αστυνομικής διεύνησης Κοζάνης. Εκεί με το απαραίτητο στελεχειακό προσωπικό ρωτάνε τους πολίτες που θέλουν να μετακινηθούν, ελέγχουν. Κάποιος που θέλει να μετακινηθεί σε ένα γειτονικό νόμο για ιατρικό έτσι, θέμα ή για οτιδήποτε που είναι, θεωρείται ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, τι πρέπει να έχει, να το γνωρίζει, γιατί είναι πολλά τα ερωτήματα τα οποία έχουμε καθημερινά στην τηλεόραση του West, κύριε Διευθυντά. Ακριβώς, απαγόρευση εξόδου από την Περιφερειακή Ενότητα ισχύει για όλους τους πολίτες που μένουν στην κοινότητα. Βέβαια, μετά από ερωτήματα τα οποία θέσαμε στο αρμόδιο Υπουργείο και μας απάντησε το Υπουργείο πως μπορούν να μετακινηθούν οι πολίτες μόνο όταν υπάρχει απόλυτη ανάγκη, είτε για ιατρικούς λόγους, για επίσκεψή τους δηλαδή σε κάποιο ιατρικό κέντρο ή σε κάποιο νοσοκομείο που βρίσκεται εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, είτε για λόγους επαγγελματικούς, για λόγους εργασίας δηλαδή, όταν με αποδεικτικά στοιχεία τα οποία θα αποδεικνύουν ότι πραγματικά πρέπει να γίνει μετακίνηση για εργασία. Και βέβαια και δίνει δυνατότητα και στους ανθρώπους οι οποίοι βρέθηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης στο χρονικό διάστημα που ανέβηκε επίπεδο η περιοχή μας και πήγε στο 4, να μπορούν να φύγουν από την περιοχή, αποδεικνύοντας με σχετικά έγγραφα με το Ε1 ότι ο τόπος μόνιμης κατοικίας τους δεν είναι η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, αλλά κάποια άλλη περιοχή. Σε αυτές μόνο τις περιπτώσεις επιτρέπεται να φύγει κάποιος από τα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Τώρα να δώσουμε και λίγο συμβουλές στους πολίτες που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή, τι θα πρέπει να κάνουν για να μην έχουμε και τα πρόστιμα και φυσικά να προφυλαχτούν κιόλας, κύριε Σλανίδη. Ήδη από... Αλλά και για τις περιοχές που υπάρχει το επίπεδο 2, γιατί εντάξει μπορεί να υπάρχει επίπεδο 2 στην Περιφερειακή Ενότητα των Γρεβνών και της Φλόρινας, όμως και εκεί ισχύουν κάποια μέτρα αυτοπροστασίας και πάνω απ' όλα η ατομική ευθύνη είναι το πιο σημαντικό σήμερα για να ξεπεράσουμε την πανδημία του κορονοϊού. Ακριβώς αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας, ότι από την προσωπική μας συμπεριφορά και τη στάση μας εξαρτάται η εξέλιξη αυτής της κατάστασης και όσο πιο πολύ τηρούνται τα μέτρα τα οποία είναι απλά και δεν είναι τόσο δύσκολο να τα εφαρμόσουμε, απλά πρέπει να συνηθίσουμε ότι εάν κάνουμε αυστηρή ή πιστή εφαρμογή αυτών των μέτρων, ευλαβικά δηλαδή να τηρήσουμε αυτά τα μέτρα, που είναι η χρήση της μάσκας, η τήρηση των αποστάσεων, των φυσικών αποστάσεων, αποφεύγουμε τους χώρους που υπάρχει συγχρονισμός και τηρούμε τα μέτρα ατομικής υγιεινής. Είναι 2-3 πράγματα τα οποία αν τα τηρήσουμε ευλαβικά θα περιορίσουμε τη διασπορά του ιού και δεν θα έχουμε και, μειωμένα κρούσματα. Γιατί αυτό είναι και το ζητούμενο, αυτός είναι ο στόχος μας. Ο στόχος μας δεν είναι απλά να πέσουμε στο επίπεδο 3, αλλά να προσπαθήσουμε και να συνεχίσουμε την πιστή εφαρμογή αυτών των μέτρων για να μπορέσουμε έτσι να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Κύριε Σλανίδη, σας ανησυχεί η εικόνα που έχουμε στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, γιατί παρότι τα μέτρα δεν είδαμε να υπάρχει μείωση των κρουσμάτων, δηλαδή αρκετά κρούσματα ακόμη. Δηλαδή να ακούσουμε στην ανακοίνωση ότι έχουμε 1-2 κρούσματα και εκεί να έχουμε μια αισιοδοξία ότι μειώνονται τα κρούσματα στην περιοχή μας. Εντάξει, κύριε Βαγκαζά, νομίζω ότι είναι νωρίς ακόμη. Mm. Ήδη χθες τα κρούσματα που είχαμε στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης ήταν 22 στο Δήμο Κοζάνης, 2 στο Δήμο Ελβέας και 4 στο Δήμο Σερβίων. Βέβαια, τα αποτελέσματα
θα περιμένουμε να μειωθούν τα κρούσματα στο επόμενο διάστημα και κυρίως προς το τέλος της εβδομάδας και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Όμως η πιστή τήρηση των μέτρων και με ευλαβικό τρόπο, θα έλεγα, ευλαβικά τηρούμε τα μέτρα αυτοπροστασίας, που είναι η χρήση της μάσκας, η τήρηση των αποστάσεων